Καλώς ορίσατε λοιπόν στο δεύτερο webinar βαμβακιού της Gente Ελλάς. Ίσως αντί για ημερίδα να το έχουμε κάνει νυχτερίδα, προσπαθώντας να βολέψουμε όλο τον κόσμο οι οποίοι δουλεύουν στα χωράφια, δουλεύουν στα καταστήματα, όπως πολλοί συνάδελφοι, και έτσι να μπορέσετε κι εσείς και να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά. Στόχος μας είναι να μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια άμεση επικοινωνία με αυτό το πρόγραμμα διαδικτυακής ενημέρωσης. Να ενημερώσω λίγο για αυτούς οι οποίοι πρώτη φορά μπαίνουν σε κάποιο τέτοιο webinar, σε κάποια τέτοια ηλεκτρονική ενημέρωση, μέσω ίντερνετ ενημέρωση. Στην οθόνη σας μπορείτε να δείτε κάποια εικονίδια. Αυτή τη στιγμή είστε όλοι στη σίγαση. Δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει, ώστε να μην ακούγεται η φασαρία, να μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στο χώρο σας χωρίς να ενοχλείτε τους υπόλοιπους. Άρα δεν μπορείτε να ακουστείτε. Άμα θέλετε να φαίνεστε η εικόνα σας στο βίντεο, πρέπει να πατήσετε κάτω αριστερά το κουμπί που υπάρχει Start Video, για να μπορέσετε να βλέπετε την εικόνα σας, να μπορούν και οι υπόλοιποι να βλέπουν εσάς. Αν δεν θέλετε, το κρατάτε κλειστό. Καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου αυτού θα υπάρξει καταγραφή της εικόνας και της παρουσίασης, αλλά και της όλης εικόνας που υπάρχει. Οπότε, αν θέλει κάποιος να μην φαίνεται, μπορεί να κλείσει το βίντεο πατώντας το εικονίδιο κάτω αριστερά στο Start Video για να γίνει χ και έτσι να μην μπορεί να φαίνεται καθόλου. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να χρησιμοποιήσει το chat που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, στο κέντρο, και να μας γράψετε όποιο είδους μήνυμα θέλετε, να μας επιβάλλετε κάποιο ερώτημα και στο τέλος της παρουσίασης θα ασχοληθούμε και με όλα τα ερωτήματα για να τα απαντήσουμε. Άμα θέλει κάποιος να αποχωρήσει, μπορεί να πατήσει κάτω αριστερά που υπάρχει το Leave Meeting και να αποχωρήσει από την παρουσίαση για οποιοδήποτε λόγο. Συνεχίζουμε μαζί λοιπόν. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τον κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργάτες και παραγωγούς. Στόχος είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς που έθεσε αυτή η πανδημία του κοροναϊού, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ακόμη και με τις συνθήκες καραντίνας που είχαμε πριν, αλλά και τώρα που υπάρχει μεν η σχετική απόσταση από τον ένα στον άλλον. Παράλληλα έχετε όλοι πάρα πολλές δουλειές στους αγρούς, στην Ήπεθρο, οπότε δεν είναι απαραίτητα εύκολο να βρεθούμε. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε πραγματικές συγκεντρώσεις, ώστε να βρεθούμε όλοι μαζί και να αλληλοενημερωθούμε για τα προβλήματα, για την κατάσταση των καλλιεργειών και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε πραγματικά κοντά. Έτσι θα είμαστε εν μέρη κοντά μέσω του ίντερνετ, στην πορεία όμως συνεχίζουμε να ερχόμαστε έστω και περιορισμένα σε συναντήσεις μαζί σας, έστω και εξατομικευμένα, να παρακολουθούμε τα χωράφια, να βλέπουμε την πραγματικότητα, τι γίνεται και να μπορούμε να προτείνουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι το κύριο όχημά μας για σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Zoom, το οποίο μπορεί να υποκαθιστήσει εν μέρη την προσωπική επικοινωνία. Επίσης μπορείτε να βλέπετε όλα τα νέα μας στο sigenta.gr, αλλά και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, όπως το βλέπετε εδώ, για να μπορείτε να παρακολουθείτε και αυτά τα σεμινάρια, τα οποία, όπως είπα, ηχογραφούνται, καταγράφονται, και θα μπορείτε μέσα σε 1-2 μέρες να παρακολουθήσετε και αυτό το σεμινάριο και οτιδήποτε είπαμε τις υπόλοιπες μέρες ξανά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Σήμερα θα έχουμε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τη φυτοπροστασία του βαμβακιού, με έμφαση τα εντομοκτώνα. Προηγούμενο σεμινάριο μιλήσαμε για τα ζυζανιοκτώνα, σήμερα θα μιλήσουμε για τα εντομοκτώνα. Εγώ κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή. Στην πορεία θα προχωρήσουμε στα κύρια εντομολογικά προβλήματα του βαμβακιού στην Ελλάδα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Κωστίκα, ο οποίος θα σας ενημερώσει ποια εντομολογικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε, ποιος ο βιολογικός κύκλος των εντόμων και η ζημιά που προκαλούν, ώστε έτσι να γνωρίζουμε το πρόβλημα και να οργανώσουμε σωστά την αντιμετώπιση του. Στη συνέχεια θα συνεχίσω πάλι εγώ και θα σας προτείνω το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων από τη Syngenta Ελλάς. Στόχος μας είναι να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση εντόμων, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα εθισμού, χωρίς να
δημιουργούμε ζημιές στα ωφέλιμα έντομα, να τα έχουμε σύμμαχους, ώστε να έχουμε το καλύτερο ποιοτικά και ποσοτικά αποτέλεσμα στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Τέλος, θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις, τις οποίες, όπως είπα, μπορείτε να καταγράφετε, να μας τις υποβάλλετε γραπτά στο chat και στο τέλος της παρουσίασης θα έχουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε, πιστεύω, όλες. Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι μια εκτατική καλλιέργεια που όμως χρειάζεται φροντίδα κηπευτικού. Είναι μια καλλιέργεια που επηρεάζεται σημαντικά από καιρικές συνθήκες και θα πρέπει ο παραγωγός να ρυθμίσει τις συνθήκες στο χωράφι, να ρυθμίσει την υγρασία του εδάφους, να ρυθμίσει πολλούς παράγοντες, ώστε το βαμβάκι να γίνει επιτυχημένη καλλιέργεια. Είμαστε στο όριο της κλιματικής ζώνης του βαμβακιού. Δεν έχουμε την ευχέρεια να επηρεαζόμαστε από τον καιρό. Πρέπει να ρυθμίσουμε έμεσα τις καιρικές συνθήκες, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να μπορέσουμε να βγάλουμε την καλύτερη ποιότητα βαμβακιού και την καλύτερη ποσότητα φυσικά. Η διαχείριση του βαμβακιού από τον παραγωγό είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της καλλιέργειας. Παράλληλα όμως με τις καιρικές συνθήκες και τον επηρεασμό από τον καιρό, υπάρχουν εντομολογικά προβλήματα που πρέπει να ιεραρχούνται σε σημασία και να αντιμετωπίζονται με βάση την ένταση αλλά και τον επηρεασμό στην ποιότητα και ποσότητα του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, ένα έντομο το οποίο προσβάλλει τη φυλική επιφάνεια μπορεί να δημιουργήσει μειωμένη φωτοσύνθεση, μπορεί να δημιουργήσει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του φυτού, δεν καταστρέφει όμως το τελικό προϊόν. Αντίθετα, ένα έντομο το οποίο προσβάλλει τα άνθη, τα χτένια, τα καρύδια, αυτό που παράγει δηλαδή την καρποφορία του προϊόντος, επηρεάζει άμεσα και κατακόρυφα την ποιότητα και την ποσότητα του προϊόντος που τα παράγουμε. Άρα να δώσουμε την κατάλληλη έμφαση όπου χρειάζεται, ώστε να έχουμε επιτυχημένη καλλιέργεια βαμβακιού και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Σε αυτή τη στιγμή θα καλέσω τον Παναγιώτη τον Κωστίκα να μοιραστεί εκείνος την παρουσίασή του και να μας πει αυτά που κρίνει καλύτερα για σαν καθοδήγηση την καλλιέργεια του βαμβακιού. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε σε όσους ανταποκρίθηκαν και στη σημερινή πρόσκληση για το δεύτερο σεμινάριο για το βαμβάκι. Ελπίζω κάποια προβλήματα συναδέλφων που δεν άκουγαν να έχουν λυθεί. Ο Βαγγέλης μου έστειλε ένα μήνυμα. Η παρουσίαση, ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι του σεμιναρίου, αφορά την περιγραφή των εντομολογικών προβλημάτων για το βαμβάκι. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν θα κάνουμε μάθημα εντομολογίας. Είναι περισσότερο μια προσέγγιση με στόχο να τονίσουμε κάποια σημεία κλειδιά, ώστε να γίνει στη συνέχεια και μια σύνδεση με τη στρατηγική αντιμετώπιση των εντομολογικών προβλημάτων στο βαμβάκι που θα περιγράψει ο Παναγιώτης Μπουδουρίδης στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης του σεμινάριου. Χρονικά, αν θέλετε, όσον αφορά τα στάδια της καλλιέργειας στα οποία εμφανίζονται τα έντομα εχθροί και εξαιρώντας βέβαια τα έντομα εδάφους όπως είναι σιδηροσκούλικα και καραφατμέ, αυτά που πολύ, ως πολύ γνωστό προσβάλλουν την καλλιέργεια του βαμβακιού είναι καταρχάς σε αυτό το πρώτο στάδιο ο θρύπας, λίγο μετά το φύτρωμα ή και η αφίδα. Στην πορεία με την εμφάνιση των πρώτων καρποφόρων οργάνων έχουμε και τις προσβολές από λίγο, πιθανές βέβαια και όχι πάντα, δεν υπάρχουν πάντα σε κάθε περιοχή. Ο τετράνυχος που μπορεί να εμφανιστεί είτε μεταγενέστερα αλλά είτε και από πολύ νωρίς την καλλιέργεια, κάτι που συνέβη φέτος στις αρχές με μέσα Μαΐου λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Φυσικά το μεγαλύτερο εντομολογικό πρόβλημα στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως πιθανότατα που είναι το πράσινο σκουλίκι. Εκεί που είχαμε πολλά προβλήματα εμφανίστηκε λίγα χρόνια πριν και ένα ακόμα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που ήταν η βρωμούσα, που προκάλεσε αρκετά σημαντικές ζημιές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και φυσικά κατά περιοχές έχουμε και τις προσβολές από ρόδινο σκουλίκι. Δεν είναι γενικευμένο πρόβλημα, αλλά μπορεί και αυτό το έντομο να προκαλεί σημαντική μείωση στην παραγωγή. Δεν θα αναφερθούμε βέβαια και σε όλα τα εντομολογικά προβλήματα, σε τζιτζικάκια, σε αλευρώτες κλπ. Που είναι ίσως και δευτερεύουσα σημασίας. Όσον αφορά το θρύπα, υπάρχουν κυρίως δύο είδη που προσβάλλουν. Όχι ένα, είναι και ο θρύπας του καπνού, ο θρύπας στα μπάκι, και αυτός που χτυπάει και το αμπέλι Φραγκλινιέλα οξιντεντάλι. Σε πάση περιπτώσει, θρύπας είναι και στο βαμβάκι. Προσβάλλει κατά βάση τα πρώτα στάδια, πρώτο με τρίτο φύλλο κυρίως, εκεί το βλέπουμε. Συνήθως είναι όταν έχουμε συνθήκες στην καλλιέργεια που δεν ευνοούν την ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν έχουμε κυρίως νωρίς σπορές ή σπορές με κρύα, με βροχές που μπορούν να επικρατήσουν και στρεσάρουν την καλλιέργεια, αυτοί οι παράγοντες καθιστούν πιο πιθανή την εμφάνιση αυτού του εντόμου. Πιθανότητα σε αυτό το στάδιο, κάτι που είχαμε και φέτος και το παρατηρήσαμε στα χωράφια, είναι να έχουμε και προσβολή από αφίδες.
και τα δύο έντομα παρουσιάζουν, εμφανίζουν στο χωράφι για τα βαμβακόφυτα αυτή την εικόνα στα καινούργια στα φύλλα, εκτός κοτυλιδώνων βέβαια, στα καινούργια φύλλα που αναπτύσσονται στα τρυφερά. Ένα κατσάρωμα και μια συστροφή των φύλων. Και βέβαια εντοπίζονται και τα δύο στην κάτω επιφάνεια του φύλλου των μαστών. Φυσικά ο θρύπας εμφανίζεται με τη μορφή της προνύμβης που βλέπουμε στην κάτω αριστερή εικόνα, με ένα κίτρινο ή υποκίτρινο χρώμα. Και βέβαια στο μέγεθος δεν είναι αυτό που βλέπουμε στην εικόνα. Είναι σχετικά εύκολο ή σχετικά δύσκολο, ανάλογα με την όραση του καθενός να το εντοπίσει. Είναι συνήθως λιγότερο και από ένα χιλιοστό το μέγεθος, γύρω στο μισό χιλιοστό. Ένα έμπειρο μάτι ή σχετικά έμπειρο μπορεί να τον εντοπίσει, αλλά κυρίως μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα τις συστροφές και το κατσάρωμα των φύλων που παρατηρείται στα νεαρά βαμβακόφυτα. Τα συμπτώματα και από τα δύο έντομα συνήθως ξεπερνούνται αν επικρατήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Αν συνεχιστεί το προαναφερθέν στρεσάσμα, τότε μπορούμε να λάβουμε και την απόφαση και για χημική καταπολέμηση σε αυτό το στάδιο. Συνήθως ταυτόχρονα και των δύο έντομων, βέβαια. Όσον αφορά την αφίδα του βαμβακιού, στην οποία περνάμε στη συνέχεια, οι προσβολές γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα με το θρύπα για την αρχή, αλλά στην πορεία της ανάπτυξης του βαμβακιού μπορεί να εμφανιστούν περαιτέρω προσβολές. Συνήθως ευνοείται από θερμοκρασίες μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου, άρα συνήθως νωρίς εμφάνιση, αργά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι, μάλλον η εμφάνισή της. Προσβάλλει κυρίως στα τρυφερά σημεία τη νέα βλάση του βαμβακιού και εκεί θα την αντοπίσουμε. Το χρώμα της δεν είναι σταθερό, ξεκινά από συνήθως κίτρινο ως ανοιχτόχρωμο κίτρινο, όπως βλέπουμε τις μικρές προνύφες. Στη συνέχεια με την διατροφή θα αλλάξει χρώμα, θα σκουρίνει, φτάνει μέχρι και σκούρο πράσινο ή μαύρο, όπως αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία πάνω αριστερά. Είναι, όπως είπαμε, στην κάτω επιφάνεια των καινούριων φύλων και γενικά στην τρυφερή βλάστηση. Μία ένδειξη εκτός από τον κατσάρωμα των φύλων είναι η εμφάνιση και κάποιων αρπακτικών ή κάποιων εντόμων που εκμεταλλεύονται εντός ή εκτός αγωγικών την αφίδα, όπως είναι τα μυρμήγκια στην καλλιέργεια. Οπότε, αν δούμε μυρμήγκια, αν δούμε πασχαλίτσες πάνω στα νεαρά βαμβακόφυτα, τότε αυτό είναι πολύ σημαντική ένδειξη, πολύ σαφής ότι πιθανότατα υπάρχει και αφίδα στην κάτω επιφάνεια. Γενικά, είναι ένα εύκολο έντομο να εντοπιστεί και εφόσον εντοπιστεί, ανάλογα με τον πληθυσμό που θα υπάρξει στο χωράφι και τις συνθήκες που επικρατούν, μπορούμε να πάρουμε την απόφαση για επέμβαση με χημικό τρόπο ή όχι. Περνώντας σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά την εμφάνιση των πρώτων καρποφόρων οργάνων, των χτενιών δηλαδή, είναι πιθανή και εμφάνιση ενός ακόμα αρθρού του λίγκου. Ο λίγκος είναι γνωστό ότι μεταναστεύει κυρίως από γειτονικά της καλλιέργειας ζυζάνια ή από άλλες καλλιέργειες και με πολύ βασικό ύπεπτο τη μυδική. Είναι σημαντικός ξενιστής του λίγκου, οπότε αν έχουμε χωράφια με μυδική γειτονικά με βαμβακοχώραφα, τότε είναι πολύ υψηλότερος ο κίνδυνος να εμφανιστεί λίγκος στην καλλιέργειά μας. Η ζημιά που προκαλεί είναι κατά βάση πτώση των χτενιών, τα οποία μάλιστα θα αφήνουν, όπως βλέπουμε στην κάτω αριστερά φωτογραφία, και μια χαρακτηριστική ουλή στο σημείο στο οποίο βρισκόταν αυτό το χτένι. Και φυσικά σε πολύ μεγάλη έξαρση του πληθυσμού μπορεί να προκαλέσει έντονη βλαστική ανάπτυξη, λόγω του ότι το βαμβάκι δεν έχει να τάσει καρποφόρο άργανα, άρα ουσιαστικά αναπτύσσει νέα βλάστηση. Ζημία όμως από το λίγο μπορεί να γίνει και στα λουλούδια, να επιβιώσει δηλαδή πρακτικά το χτένι, να γίνει λουλούδια, αλλά να έχουμε μια κακή γονιμοποίηση, μια κακή ανάπτυξη σπόρων και ένα κυτρίνισμα σε μεταγενέστερο στάδιο όταν αρχίζει να οριμάζει το λουλούδι, να γίνει καρύδι και να αρχίζει να οριμάζει για να ανοίξει. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε μια παρατήρηση για πεσμένα χτένια κατά μείωση των γραμμών. Είναι ένδειξη και όχι απόδειξη ότι υπάρχει λίγκος στο χωράφι, γιατί μπορεί αυτή η πτώση να προέρχεται και από άλλους παράγοντες, όπως μια πολύ νωρίς προσβολή από σκουλίκι ή θρεπτική, μια έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, μια κακή θρέψη δηλαδή του φυτού. Οπότε να τεινάζει, όπως λέμε, χτένια χωρίς να υπάρχει λίγκος. Πάντως είναι μια ένδειξη. Και κατά βάση η κρισιμότερη περίοδος για την οποία ελέγχουμε για το λίγκο είναι η τρίτη με την έκτη εβδομάδα από την εμφάνιση των χτενιών. Είναι η εποχή που έχουμε πολλά χτένια, άρα μπορεί να υπάρχει μια έξαρση του πληθυσμού, γιατί υπάρχει πολλή τροφή για αυτό το έντομο. Πρέπει εκεί να παρακολουθήσουμε. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι παρακολούθησης πέρα από τον οπτικό έλεγχο φυτών. Λίγο πιο μεθοδικά μπορούμε να δούμε σε κάποια φυτά από τον πρώτο στον πέμπτο καρποφόρο βλαστό, να παρατηρούμε κάποιες μέρες ή ανατακτά χρονικά διαστήματα αν τα καρποφόρα όργανα είναι στη θέση τους ή αν έχουν προσβληθεί και έχουν πέσει από το φυτό. Επίσης μπορεί να γίνουν και δειγματοληπτικές μετρήσεις. Συνήθως είναι 50 σαρώσεις μέσα στο χωράφι δειγματοληπτικά, έτσι σε τεταρτημόρια όπως λέμε, χωρίς με το χωράφι στα 4 και κάνουμε κάποιες σαρώσεις με απόχη. Συνήθως στην πάνω επιφάνεια των φυτών, όπου είναι και πιο πιθανό να βρίσκονται και τα χτένια. Το όριο για την επέμβαση με το λίγκο είναι αρκετά χαμηλό μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο άνθος. Δηλαδή, αν σε αυτές τις 50 σαρώσεις βρούμε 2 με 4 άτομα, τότε είναι ένα κρίσιμο όριο που λέμε ότι πρέπει να επέμβουμε.
αργότερα όταν αρχίζουν να σχηματίζονται και καρύδια, από το πρώτο άνθος δηλαδή, μάλλον μετά και έως το πρώτο καρύδι, ανεβαίνει αυτό το όριο. Εκεί πρέπει να παίρνουμε ουσιαστικά στα 7 με 10 έντομα, στα 7 με 10 συλλήψεις πρακτικά που θα κάνουμε στο χωράφι. Γενικά είναι πολύ σημαντική η προστασία των καρποφόρων οργάνων και είναι σαν μια γενική στρατηγική προστασία του βαμβακιού, της βυθίας, έναντι όλων των εχθρών. Επόμενο έντομο που θα αναφέρουμε είναι ο τετράνυχος. Πρακτικά η εικόνα στα αριστερά μας δείχνει το λόγο για που ο τετράνυχος αυτός του βαμβακιού αναφέρεται και ως δίστικτος τετράνυχος. Τα δύο στίγματα, δεξιά και αριστερά, στη ράκη είναι αυτά που του δίνουν τη χαρακτηριστική εικόνα στο χωράφι. Βέβαια, δεν είναι και τόσο εύκολο να το δούμε με γυμνό μάτι. Θέλει πολύ καλή όραση. Εν πάση περιπτώσει, έναν σχετικά μικρό, μικρό μεγεθυντικό φακό που θα μας βοηθήσει να τον εντοπίσουμε. Ο τετράρχος συνήθως εμφανίζεται με υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό και είχαμε στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, όταν επικράτησαν κάποια 30, 35 ή και 40 σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, είχαμε ταυτόχρονα και εμφάνιση τετρανύχου, από τις σπάνιες περιπτώσεις που εμφανίζεται ο τετράρχος τόσο νωρίς. Συνήθως είναι μεταγενέστερη η εμφάνισή του μέσα στο χωράφι. Και το κακό με αυτό το έντομο, με αυτό το άκαρη μάλλον και όχι έντομο, γιατί δεν είναι έντομο, είναι ότι πρακτικά μπορεί να ολοκληρώσει σε ευνοϊκές συνθήκες ένα βιολογικό κύκλο από οθεσία σε οθεσία, για παράδειγμα, μέσα σε 8 με 12 μέρες. Άρα μπορεί να προαπλασιαστεί πάρα πολύ γρήγορα και να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα μέσα στο χωράφι. Και αυτό το έντομο και αυτός ο εχθρός βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια των φύλων. Τα συμπτώματα βέβαια είναι πολύ χαρακτηριστικά και στην πάνω επιφάνεια, οπότε μπορεί εύκολα να εντοπιστεί. Γυρίζοντας το φύλλο από την ανάποδη, θα δούμε και κάποιους ιστούς σαν τον ιστό της αράχνης και κάποια πολύ μικρά ντομάκια που με έναν μεγεθυντικό φακό φαίνονται αρκετά καθαρά, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Η ζημία που προκαλεί είναι μέσω της μείωσης των θρεπτικών αποθεμάτων και λόγω της μειωμένης φυλικής επιφάνειας που φωτοσυνθέτει λόγω αυτής της ζημίας που γίνεται. Πρακτικά μπορεί να φέρει μειωμένη ανάπτυξη και των καρποφόρων οργάνων, να μην μεγαλώσουν καλά τα καρύδια δηλαδή, αλλά μπορεί να επιφέρει και φυλόπτωση σε ορισμένα πολύ προσβεβλημένα αυτά και έως και πλήρη αποφύλωση. Βέβαια είναι σπάνιο φαινόμενο γιατί συνήθως έχει γίνει ως εκείνο το σημείο μια επέμβαση. Ένα κλειδί για την εξάπλωση του τετρανύχου είναι το χαρακτηριστικό του ότι μεταφέρεται εύκολα με τον άνεμο. Έχει έναν συγκεκριμένο ιδιαίτερο μηχανισμό που μπορεί να μετακινηθεί με τον άνεμο, να πετάξει εν πάση περιπτώσει χωρίς να έχει φτερά. Αλλά πολύ σημαντική είναι και η μετάδοσή του είτε με τα μηχανήματα, με την ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή κάποια σκαλιστήρια που θα γίνει σε χωράφια προσβεβλημένα με τετράνυχο. Αν μπούμε μετά σε καθαρό χωράφι, θα μεταφέρουμε τον τετράνυχο. Αλλά μπορεί να γίνει και με τα ίδια μας τα ρούχα. Έτσι. Μπορούμε και εμείς να κυκλοφορήσουμε σε ένα προσβεβλημένο χωράφι, να πάμε σε ένα καθαρό χωράφι και να τον μεταδώσουμε. Άρα θέλει και λίγο προσοχή για τις πρώτες προσβολές, για να μην έχουμε εξάπλωση του εχθρού αυτού. Κάποιοι παράγοντες που μειώνουν τον πληθυσμό με μη χημικό τρόπο είναι κανονικές αρδεύσεις, ώστε να μην στερσαριστεί πάρα πολύ η καλλιέργεια από έλλειψη νερού. Τεχνητή βροχή γενικά καλμάρει, μειώνει τον πληθυσμό, τον ελέγχει σχετικά. Υπάρχουν και φυσικοί εχθροί, όπως είναι και ο ένας από τους δύο θρύπες που μας προσβάλλει στην αρχή, είναι εχθρός και του τετράνυχου. Άρα και η απόφαση για τον έλεγχο κάποιων εχθρών σε προγενέστερο στάδιο πρέπει να γίνεται με σύνεση. Όλα αυτά εδώ μπορούν να ελέγξουν τον πληθυσμό. Βέβαια, σε πολύ υψηλές εξάρσεις και γενικά καλό είναι στο ξεκίνημα των προσβολών, που είναι συνήθως περιφερειακά στο χωράφι, σημάδι ότι μάλλον μετακινήθηκε μηχανικές εργασίες από άλλα χωράφια. Μπορούμε να πάρουμε και την απόφαση να επέμβουμε. Μπορεί μόνο περιφερειακά στο χωράφι, όπως είπαμε, και βέβαια όχι στο στάδιο που φαίνεται στην τελευταία φωτογραφία κάτω δεξιά, που είναι ένα πολύ προχωρημένο στάδιο προσβολής και μάλλον έχουν καθυστερήσει, ίσως έχουμε χάσει και το παιχνίδι εκεί της χημικής καταπολέμησης του εχθρού αυτού. Σαφέστατα, ο σημαντικότερος εχθρός της καλλιέργειας είναι το πράσινο σκουλίκι. Το πράσινο σκουλίκι, βέβαια, δεν είναι σε όλα τα στάδια του πράσινου. Χρονολογικά, μέσα στη χρονιά δηλαδή, και καθώς ξεκινάνε οι καλλιέργειες της άνοιξης, ξεκινάει, υπάρχει μάλλον μέσα στα χωράφια με τη μορφή της νύμφης, της πούπας που λέμε. Έχει αυτό το ανοιχτό πορτοκαλί, ως σκούρο πορτοκαλί προς την ορίμανση κοντά πριν εμφανιστεί η πεταλούδα δηλαδή χρώμα. Από εκεί προκύπτουν τα αρσενικά και τα θηλυκά της πεταλούδας με το χαρακτηριστικό τους έτσι χρωματισμό και τα στίγματα πάνω στα φτερά. Από εκεί θα προκύψουν φυσικά τα αυγά μετά από κάποιες μέρες σύζευξης και ορίμαση για την οντοκία. Και φυσικά να φτάσουμε στο σημαντικότερο στάδιο του εντόμου, που είναι η προνύμφη, το σκουλίκι του δηλαδή. Αυτό το στάδιο είναι αυτό που προκαλεί όλη την οικονομική ζημία, όλη την απώλεια παραγωγής στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Θα σταθούμε λίγο πιο αναλυτικά φυσικά στο πράσινο σκουλίκι, γιατί είπαμε ότι είναι ο σημαντικότερος εχθρός. Χρονικά μέσα στη χρονιά είμαι βάσει στο στάδιο ανάπτυξης του βαμβακιού, εκεί που ξεκινάει η άνοιξη και πιθανόν έχει σπαρθεί απλά το βαμβάκι.
προκύπτει η πρώτη γενιά που δεν είναι γενιά βαμβακιού, είναι γενιά εκτός βαμβακιού, άρα είναι η πρώτη γενιά του εντόμου όμως, που πιθανόν να υπάρχει σε ζυζάνια ή σε άλλες γειτονικές καλλιέργειες, γιατί είναι ένα φυτό, είναι ένα έντομο, συγγνώμη, παμφάγο και μάλιστα με πολύ μεγάλη όρεξη να τραφεί. Οπότε μπορεί να εμφανιστεί σε πάρα πολλές καλλιέργειες και σε πάρα πολλά ζυζάνια περιφερειακά εκτός του χωραφιού. Φυσικά αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι να ελέγξουμε τις γενιές που εμφανίζονται μέσα στην καλλιεργητική περίοδο. Μετά λοιπόν την εμφάνιση των πρώτων καρποφόρων οργάνων, στα τέλη Ιουνίου συνήθως με αρχές Ιουλίου, υπάρχει η εμφάνιση της δεύτερης γενιάς, πρώτης του βαμβακιού, εκεί που έχουν τα πρώτα καρποφόρα όργανα και εκεί βέβαια ο κίνδυνος είναι όταν έχουν πάρα πολύ υψηλούς πληθυσμούς. Εκεί είναι λίγο πιο κρίσιμη απόφαση αν θα επέμβουμε ή όχι, γιατί έχουμε να αφήσουμε και κάποιους πληθυσμούς ωφέλιμων εντόμων να κάνουν τη δουλειά τους εναντίον του πράσινου σκουπιδιού στο χωράφι. Άρα εκεί πρέπει να κρίνουμε βάση την πυκνότητα του πληθυσμού αν θα πρέπει να επέμβουμε ή όχι. Με βάση τι προσδοκάμε βέβαια από το χωράφι και πόσα καρποφόρα όργανα έχουν σχηματιστεί. Πιο σημαντική και πιο δύσκολη γενιά για να καταπολεμηθεί είναι αυτή που μας έρχεται στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Βλέπουμε ότι εδώ συντομεύει το χρονικό διάστημα από γενιά σε γενιά. Σε αυτό το διάστημα είναι περίπου ένας μήνας ή και λιγότερο η διάρκεια του βιολογικού κύκλου, δηλαδή από οτοκία σε οτοκία, για παράδειγμα. Και εδώ φυσικά είναι και σημαντικότερη προσβολή, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζουμε να μην έχουμε τη δυνατότητα αναπλήρωση καρποφόρων οργάνων στην καλλιέργεια. Σαφώς υπάρχει και μια τέταρτη γενιά που, μάλλον όχι σαφώς, υπάρχει και δεχόμενο να εμφανιστεί τέταρτη γενιά από τα τέλη Αυγούστου και αργότερα, πιο παρατεταμένη σε διάρκεια, αν δεν έχει γίνει σωστή καταπολέμηση. Και βέβαια αυτή η γενιά κατά βάση αποτελεί κίνδυνο για καλλιέργειες οι οποίες οψήμησαν για διάφορους παράγοντες, όπως είναι η όψιμη σπορά, η οψιμότητα της ίδιας της περιοχής ή ο τρόπος διαχείρισης καλλιέργειας που οψήμησε, για παράδειγμα, το βαμβάκι μας. Το στάδιο του αυγού λοιπόν έχει αυτό το χαρακτηριστικό λευκό ή υπόλευο χρώμα με τις ραβδόσεις κατά μήκος του αυγού, σχετικά σφαιρικό το αυγό. Αυτό μεταχρωματίζεται αργότερα κατά την ορίμανση της προνύφης. Τα αυγά μάλλον θα τα βρούμε σχετικά δύσκολο να τα εντοπίσουμε, παρένθεση, θα τα βρούμε σε φυτά που έχουν άνθη ή βρίσκονται κοντά στην ανθοφορία, αφού είναι και τα όργανα τα οποία θα προσβάλλει η νεαρή προνύμφη. Η εκόλεψη του αυγού μπορεί να φτάσει στις 3 έως 5 μέρες. Φυσικά οι 3 μέρες είναι στις ευνοϊκές συνθήκες που συνήθως επικρατούν το καλοκαίρι. Όχι βέβαια και πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 40-45 βαθμούς για παράδειγμα, αλλά οι 30-40 βαθμοί είναι ευνοϊκές συνθήκες για το έντομο. Έχω παραλείψει σκόπιμα το ενδιάμεσο στάδιο που είναι η προνύμφη του εντόμου, στην οποία θα τη δούμε στην επόμενη διαφάνεια πιο αναλυτικά. Αφού περάσει το στάδιο της προνύφης και ολοκληρώσει τον κύκλο, θα γίνει η χρυσαλίδα, η πούπα που λέμε η νύμφη, περίπου μέγεθος όσο το ενήλικο έντομο. Αυτή θα πέσει κάτω στο χώμα, μάλλον θα πέσει το τελευταίο στάδιο της προνύφης, το μεγάλο το σκουλίκι δηλαδή, θα πέσει στο χώμα και θα νυμφωθεί σε 7-15 μέρες. Το 7 ισχύει για τα μέσα του καλοκαιριού. Θα βγει η καινούργια πεταλούδα, η επόμενη γενιά δηλαδή, και θα κάνει την εμφάνισή της μέσα στα χωράφια μας. Παράλληλα, αυτό εδώ όπως προαναφέραμε, αυτή η χρυσαλίδα είναι και η διαχυμάσω μορφή του εντόμου στα βαμβακοχώραφα και βέβαια και όχι μόνο στα βαμβακοχώραφα, αλλά στα σημεία στα οποία έχει μειωθεί και εκτός χωραφιών. Το επόμενο στάδιο, μετά από 7 με 15 μέρες, θα βγει η πεταλούδα, τα θηλυκά επάνω, τα αρσενικά κάτω, με το χαρακτηριστικό της χρωματισμού που είναι και τα στίγματα στα φτερά. Ένα χαρακτηριστικό που το αναφέρω μόνο για στατιστικούς λόγους είναι ότι το αρσενικό ζει 1-5 μέρες λιγότερο από το θηλυκό. Για ευνόητους λόγους, γιατί το θηλυκό πρέπει να γεννήσει, πρέπει για τους δικούς του λόγους, βέβαια και για τους δικούς μας, να γεννήσει πάνω στα φυτά και από εκεί πέρα να προκύψει η επόμενη γενιά. Είναι νυκτόβιο, ανοίξει την οικογένεια των νοκτουίδων, όπως και η σποντόπτερα, ένα έντομο το οποίο δεν το αναφέρουμε, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το πράσινο σκουλίκι, είναι, εκείνο είναι και φυλοφάγο, αλλά και προσβάλλει τα καρποφορό όργανα. Ένα χαρακτηριστικό του πράσινου σκουλικιού ότι μπορεί να συνεχίσει να γεννά για πάρα πολλές μέρες. Από 10 μπορεί να φτάσει και τις 12, στις 15 μέρες συνεχόμενης οτοκίας. Αποθέτοντας συνολικά ίσως και πάνω από 3.000 αυγά, εφόσον έχει διατραφεί καλά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αυτός ο παράγοντας κάνει σημαντικό παράλληλα τον έλεγχο με την προνύφη και του ακμαίου εντόμου, της πεταλούδας δηλαδή, και πρέπει να είναι μέσα στη στρατηγική μας, ειδικά για την δεύτερη γενιά. Δεύτερη του βαμβακιού, τρίτη γενιά του εντόμου. Ένας κύκλος, μάλλον ο μισός ουσιαστικά κύκλος του εντόμου από την νύμφωση, από την αρχή αυτού του σταδίου μέχρι και την οτοκία, να φτάσουμε ξανά σε αυγό, μπορεί να είναι το ελάχιστο σε 12 μέρες. Υπολογίζοντας τον χρόνο που θέλει να συζευθεί, να γεννήσει το αυγό, να οριμάσει το αυγό και να γίνει προνύφη, φτάνουμε στις περίπου 30, καμιά φορά και λιγότερες μέρες για έναν πλήρη κύκλο της γενιάς του εντόμου. Παράλληλα, το χαρακτηριστικό ότι η διάρκεια της οτοκίας είναι πολύ μεγάλη, μας κάνει στην τρίτη γενιά, δεύτερη του βαμβακιού, στα τέλη Ιουλίου, να έχουμε αυτό που λέμε πολλές φορές, αναφέρουμε ως αλληλεπικάλυψη γενναίων. Πρακτικά έχουμε την εμφάνιση πολλών σταδίων του εντόμου,
πολλών σταδίων προνυφών, παράλληλα πιθανό και ενήλικα ή και καινούργια αυγά. Εκεί αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολη καταπολέμηση, αν δεν έχει γίνει σχετικά καλός έλεγχος του πληθυσμού έως τότε. Σαφώς το κρισιμότερο στάδιο για το πράσινο σκουλίκι στο βαμβάκι είναι το στάδιο της προνύμφης. Το στάδιο αυτό έχει 3-6 ουσιαστικά στάδια, αναφέροντας πρώτο, δεύτερο και έκτο προνυφικό στάδιο χαρακτηριστικά. Σαν πραγματική εικόνα και όχι σαν σχηματάκι, στο πρώτο στάδιο έχει αυτό το μαύρο κεφάλι χαρακτηριστικό με λευκό ή υπόλευκο χρώμα με κάποια στίγματα. Είναι βέβαια πολύ μικρό σε αυτή τη φάση, 1-3 χιλιοστά. Στην επόμενη φάση αρχίζει και πλησιάζει τα καρποφόρα όργανα για να τραφεί εκεί και να πιθανόν να μπει και στο εσωτερικό του και αρχίζει και αλλάζει χρώμα σιγά σιγά και φυσικά μετά μεγαλώνει και σε μέγεθο. Από την εκόλαψη, αμέσως μετά την εκόλαψη, πρακτικά θα διατραφεί για λίγο σε τρυφερά φύλλα. Άρα υπάρχει ένα διάστημα στο οποίο δεν έχει προσβάλει ακόμα και δεν έχει έρθει σε καρποφόρα όργανα, στα οποία βέβαια θα πάει και θα τραφεί αργότερα. Η νύφωση, δηλαδή από την αρχή αυτού του σταδίου μέχρι και το έκτο, όλα αυτά τα στάδια μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα και σε 2 εβδομάδες, μέσα στο καλοκαίρι. 2-3 εβδομάδες είναι η διάρκεια που ολοκληρώνεται αυτό το στάδιο. Άρα σε όλο αυτό το στάδιο έχουν παρατεταμένες ζημίες. Είναι αρκετά δύσκολο, αν ξεπεράσουμε το 3ο προνυφικό στάδιο, να έχουμε έλεγχο του εντόμου με χημικά μέσα, με ψεκασμό δηλαδή. Άρα ο στόχος είναι στρατικά να πάμε σε αυτά τα στάδια και όπως προανέφερα και στο ανήλικο για να αποφύγουμε οτοκίες. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι 90% της ζημίας της τροφής που λαμβάνει το σκουλίκι, το πράσινο σκουλίκι, γίνεται από το 3ο στάδιο και μετά. 80% στα τρία τελευταία προνυφικά στάδια. Εδώ τρώει το πολύ πράγμα που λέμε, εδώ τρώει τα πολλά καρύδια, τα πολλά χτένια, τα πολλά λουλούδια. Και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη ζημιά. Παράλληλα, είναι χαρακτηριστικό ότι σε τελευταίο στάδιο, στο 6ο στάδιο, η προνύφη δεν είναι μόνο πράσινη, μπορεί να έχει πολλά χρώματα ανάλογα το πώς θα τραφεί, πού θα τραφεί κλπ. Μπορεί να έχει ακόμα και στο μέγεθος διαφορές, αλλά και στα χρώματα και στα σημάδια πάνω στο σώμα της. Όλα αυτά βέβαια είναι μορφές του πράσινου σκουλικού που μπορούμε να εντοπίσουμε και έχουμε εντοπίσει κατά τις διάφορες χρονιές μέσα στα χωράφια. Πρακτικά, ο έλεγχος για την επέμβαση γίνεται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα με παγίδες εξειδικευμένες, φερομονικές, τις οποίες υπάρχει από πολλούς εμπειρία στην παρακολούθηση, στην καταμέτρηση του πληθυσμού. Εκεί υπάρχουν και σαφή όρια και οδηγίες στις παγίδες για το πότε πρέπει να επέμβουμε. Φυσικά, υπάρχει ο παραδοσιακός δειγματοληπτικός έλεγχος, όπου και πάλι χωρίζουμε το χωράφι σε τεταρτημόρια και από τα 4 τεταρτημόρια του χωραφιού θα πάρουμε δείγματα. Το όριο είναι. Το μαγικό νούμερο μάλλον στο πράσινο σκουλίκι είναι το 5. 5 νεαρές προνύφες στα 100 φυτά, γιατί στα 100 πρέπει να γίνει δειγματοληψία. Είναι το όριο για να μπούμε να κάνουμε την επέμβαση. Ανεβαίνει λίγο αυτό το όριο αν υπάρχουν σχηματισμένα ήδη καρύδια στην καλλιέργεια, αλλά εν πάση περιπτώσει το νούμερο 5 πολύ πιο εύκολα το θυμόμαστε και αρκετά κρίσιμο βέβαια για να μην το ξεπεράσουμε. Για την τρίτη γενιά που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στο βαμβάκι και είναι αυτή που έρχεται στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ο έλεγχος, αντίστοιχος έλεγχος πρέπει να γίνεται ανά 2-3 ημέρες, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη και την εμφάνιση των προνυφών. Εκεί έχουμε το μέγιστο των χτενιών, δηλαδή, πρώτη στα μέσα Ιουλίου περίπου, ώστε και να γίνεται έλεγχος μέχρι και την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα Αυγούστου, εκεί που ουσιαστικά τα περισσότερα ή αρκετά από τα καρύδια έχουν οριμάσει. Και από τη στιγμή εκείνη και μετά δεν είναι εύκολη και προσβολή τους, τουλάχιστον από νεαρές προνύφες, γιατί από μεγάλες προνύφες είναι πιθανό να έχουμε ζημίες. Κατά προτεραιότητα ελέγχουμε την ακραία βλάστηση, πάντα στα 100 φυτά όπως αναφέρουμε. Όταν παίρνουμε ένα δείγμα από ένα σημείο, παίρνουμε 5 συνεχόμενα φυτά και όχι ένα μεμονωμένο φυτό. Πάντα στόχος είναι οι νεαρές προνύφες, πρώτου και δευτέρου σταδίου. Να μην ξεπεράσουν δηλαδή, τα 8 χιλιοστά, κοντά στο 1 εκατοστό, οι προνύφες, ώστε να μπορούμε εύκολα να την καταπολεμήσουμε. Στόχος μας είναι αυτός, όχι μόνο λόγω του στάδιου αργότερα, δηλαδή 4ο και 5ο και 6ο προνυφικό στάδιο, δεν καταπολεμούνται εύκολα με τα χημικά σκευάσματα, αλλά γιατί και οι προνύφες ήδη έχουν εισέλθει μέσα στα καρποφόρα άρωνα και δεν, ουσιαστικά δεν θα ψεκαστούν με το ψεκαστικό ευρώ και δεν θα καταπολεμηθούν. Πολύ σημαντικό είναι να μην γίνεται υποδοσολόγηση. Ευτυχώς δεν έχει παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο. Όχι μόνο λόγω του ότι θα επιβιώσει κάποιος πληθυσμός, αλλά γιατί αυτός ο πληθυσμός ενδεχομένως να οδηγήσει σε ανθεκτικότητα του εντόμου και σε προβλήματα των ήδη υπαρχόντων σκευασμάτων. Παράλληλα με όλα αυτά, παρουσιάστηκαν κάποιοι άλλοι εχθροί τελευταία, τους οποίους κατά περίοδους τους λάβαμε και σε κάποιες λίγο μη διακριτικές στάσεις πάνω στα φυτά, όπως την πάνω αριστερά γωνία. Είναι η πράσινη ή και η καφέ βρωμούσα. Υπάρχουν διάφορα είδη βρωμούσας, τα οποία συνήθως υπάρχουν σε άλλες καλλιέργειες, μπορεί να είναι στα σιτηρά, μπορεί να είναι σε κάποια ζάνια που θα ξεραθούν. Αυτές οι βρωμούσες παρατηρήθηκαν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια και προκάλεσαν ζημίες κυρίως σε περιόδους ή σε περιοχές που είχαμε και έντονες βροχοπτώσεις. Η βρωμούσα προκαλεί νύγματα, τσιμπήματα, δηλαδή πάνω στα καρύδια κατά βάση, εκεί γίνεται ζημιά. Στα νύγματα αυτά, στις οπές εισόδου,
από τα τσιμήματα αυτά εισέρχονται μύκητες και βακτήρια. Σε κάποια βροχερή χρονιά είναι πολύ πιο εύκολη η ανάπτυξη αυτών των παθογόνων και ουσιαστικά οδήγησαν τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και σε καταστροφές έως και 60% καρυδιών μέσα στο χωράφι, πρακτικά σε πολύ μεγάλη μείωση παραγωγής. Αποτέλεσαν λοιπόν πολύ σημαντικό εντομολογικό παράγοντα, ενώ δεν ήταν ένα έντομο που δεν είχε εμφανιστεί προηγούμενα χρόνια. Απλά όλες οι συνθήκες και όλες οι συγκυρίες ευνόησαν την αύξηση της ζημίας από αυτό το έντομο. Κυρίως οι μεγαλύτερες προνύφες και τα ενήλικα προκαλούν ζημιά. Τα μικρά προνυφικά στάδια δεν προκαλούν ζημιά, άρα όταν τα εντοπίσουμε μπορούμε εύκολα τα καταπολεμήσουμε χωρίς να έχουμε ζημιά. Και κλείνουμε με το ρόδινο σκουλίκι, ένα ακόμα λεπιδόπτερο το οποίο όμως ανήκει σε διαφορετική οικογένεια από το πράσινο σκουλίκι. Δεν είναι νυχτόβιο, ανήκει σε διαφορετική τάξη ουσιαστικά. Έχει και αυτό 3 με 4 γενιές το χρόνο, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έχει πολύ πιο αργό βιολογικό κύκλο. Χαρακτηριστικό είναι ότι η δεύτερη γενιά που εμφανίζεται αρχές Ιουλίου, σε σχέση με την τρίτη γενιά, απέχει γύρω στον 1,5 μήνα. Η τρίτη θα εμφανιστεί στα μέσα με τέλη Αυγούστου. Συνήθως η δεύτερη γενιά δεν μας δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί είμαστε περίπου στο ξεκίνημα των ασθενειών. Παρ' όλα αυτά, αν έχουμε πολύ υψηλούς πληθυσμούς, μπορεί και εκεί να έχουμε κάποια παραπάνω ζημία. Οπότε, καλό είναι να παρακολουθείτε για το συγκεκριμένο έντομο. Σημαντική ζημία μπορεί να κάνει η τρίτη γενιά στις περιοχές που υπάρχουν τέτοιες προσβολές. Και φυσικά η ζημία προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι η προνύφη του σκουλικιού, η προνύφη του εντόμου του σκουλίκι, δηλαδή εισέρχεται απευθείας μέσα στο καρύδι. Θα τραφεί με το σπόρο του καρυδιού και όχι με την ίνα, αλλά θα προκαλέσει και μείωση της απόδοσης και υποβάθμιση της ίνας και λόγω των αποχωρημάτων, αλλά και λόγω κάποιων μυκήτων πιθανότητα που θα προσβάλλουν τα καρύδια στα οποία έχει τραφεί και έχει αφήσει αποχωρήματα το συγκεκριμένο έντομο. Ένας καλός τρόπος για να ελέγξουν τον πληθυσμό του είναι να καταστρέφουν τα υπολείμματα, γιατί εκεί διαχυμάζει το συγκεκριμένο έντομο, όχι στο έδαφος όπως το πράσινο σκουλίκι. Καταστρέφοντας και απομακρύνοντας τα υπολείμματα, μάλλον καταστρέφοντας, μπορούν να καταστρέψουν μεγάλο αριθμό διαχυμαζόντων εντόμων. Ο έλεγχος για το συγκεκριμένο έντομο για να πάρουμε την απόφαση αν θα επέμβουμε χημικά είναι είτε με παγίδες και εδώ, είτε δειγματοληπτικά. Ο τρόπος είναι παρόμοιος με το πράσινο σκουλίκι, απλά το όριο, εφόσον συζητάμε για χτένια ή καρύδια, για χτένια μάλλον είναι περίπου στα 20%, 20 χτένια δηλαδή λουλούδια προσβεβλημένα, όταν έχουν παρουσία καρυδιών πρακτικά στα μέσα Αυγούστου και μετά, το όριο πέφτει στο 5-15%, οπότε ως μέσο όριο λαμβάνουμε τα 10 προσβεβλημένα καρύδια από τα δείγματα που θα συλλέξουμε. Και φυσικά και εδώ είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί άμεσα μετά την εκόλαψη, άρα θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και να γνωρίζουμε περίπου ό,τι θα εκολαφθεί ώστε να έχουμε εφαρμόσει κάποιο σκεύασμα. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική η καταπολέμηση του ακμαίου, της πεταλούδας δηλαδή, με κάποιο σκεύασμα, ώστε να μην έχουμε καν οτοκία και να προλάβουμε την προσβολή από το έντομο αυτό. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, ως τώρα και κλείνω στην παρουσίαση, ήθελα να δώσω έτσι κάποια χαρακτηριστικά σημεία και που πρέπει να προσέξουμε στις προσβολές από εχθρούς του Παμπακιού, ώστε τώρα ο Παναγιώτης με βάση αυτά να μας εξηγήσει τη στρατηγική για την αντιμετώπιση των εχθρών αυτών με τα σχεβάσματα της εταιρείας. Παναγιώτη, ο λόγος σε εσένα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κωστίκα. Ο Παναγιώτης μας πρόσφερε μια πλήρη, αρκετά λεπτομερή και πολύ πλούσια τεχνική γνώση σχετικά με τα έντομα. Ο δικός μου ρόλος τώρα είναι να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης. Και λέμε πρόγραμμα γιατί δεν αρκεί ένα προϊόν, ένα εντομοκτόνο, ένα οποιοδήποτε φάρμακο για να κάνουμε μια καλή δουλειά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στο βαμβάκι, μια αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων που υπάρχουν, με τρόπο ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα εθισμού των εντόμων στο μακρύτερο μέλλον, να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα τώρα, αλλά και διάρκεια για το μέλλον. Στη Σιτζέντα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη γκάμα ο προϊόντα φυτοπροστασίας, τα οποία ξεκινούν από τα ζυζανιοκτώνα Dual, Zetrola, Orlando, Touchdown, Serac, που αναφερθήκαμε σε προηγούμενο σεμινάριο μέσω ίντερνετ που κάναμε. Σήμερα θα αναφερθούμε στα εντομοκτώνα, τα οποία επίσης υπάρχουν πολλά, Affirm, Ampligo, Evur, Karate, Force και το Vertimec με έγκριση που έχουμε πάρει 120 ημερών στο βαμβάκι. Το θέμα είναι πώς θα συνδυάσουμε αυτά τα εντομοκτώνα, σε ποιο στάδιο της καλλιέργειας και ποιο στάδιο εμφάνισης του εντόμου θα τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα τεχνικά με το χαμηλότερο οικονομικά κόστος.
Πέρα λοιπόν από τα ζυζανιοκτώνα, τα οποία έγιναν και ελπίζουμε να είχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να έχετε ένα καθαρό χωράφι όπως αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία, πάμε στα εντομοκτώνα να κάνουμε μια βιώσιμη διαχείριση εντόμων στο βαμβάκι και όχι μόνο μια καλή αντιμετώπιση των εντόμων. Βιώσιμη διαχείριση εντόμων εννοούμε εστιασμένη καταπολέμηση. Καταπολεμούμε τα έντομα στα χωράφια όπου έχουν εμφανιστεί, με εξειδικευμένα προϊόντα που να καταπολεμούν το συγκεκριμένο έντομο και όχι οτιδήποτε υπάρχει. Παρακολουθούμε τους πληθυσμούς των εχθρών, των εντόμων, και με παγίδες και με επιτόπιο έλεγχο. Εδώ η δουλειά του γεωτεχνικού, του καταστήματος, αλλά και του παραγωγού, είναι να έχει μια συχνή παρουσία στο χωράφι, ώστε να εντοπίσει το πρόβλημα όσο γίνεται νωρίτερα. Η καταπολέμηση γίνεται πάντα με σεβασμό στην ετικέτα, στο στάδιο που χρειάζεται του εντόμου, αλλά και με τη δόση εφαρμογής που προβλέπεται, με ψεκαστικό σωστά ρυθμισμένο, ώστε να ρίχνει ομοιόμορφα στο χωράφι τη δόση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος, τη δόση του εντομοκτώνου που χρειαζόμαστε. Με τη σωστή ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος, αλλά και εναλλαγή δραστικών με διαφορετική δράση, για να αποφύγουμε το σημαντικό πρόβλημα της δημιουργίας αθεκτικότητας, το οποίο είναι συχνό στα έντομα, στα εντομοκτώνα, και πρέπει να το αποφύγουμε, ώστε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και στο άμεσο μέλλον, αλλά και στο μακρύτερο μέλλον, τις περιορισμένες δραστικές ουσίες που υπάρχουν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η πρόταση της ατζέντα λοιπόν αφορά διάφορα σκευάσματα τοποθετημένα σε συγκεκριμένο εχθρό και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε με το Vertimec, το οποίο είναι επίκαιρο, είναι κάτι άμεσο. Το τετράνυχος είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται κυρίως βέβαια σε κάμπους, κυρίως κοντά σε στραγγιστικά κανάλια όπου συνυπάρχει η υγρασία και η θερμοκρασία. Το Vertimec είναι ένα προϊόν φυσικής προέλευσης, έχει μια δραστική ουσία, την αμπαμεκτίνη, η οποία ανήκει στη χημική ομάδα των αβερμεκτινών. Οι αβερμεκτίνες είναι προϊόντα φυσικής ζύμωσης του μικροοργανισμού εδάφους Streptomyces avermitilis. Το θέμα δεν είναι όμως απλά και μόνο να βάλουμε αμπαμεκτίνη στο χωράφι μας. Πρέπει να βάλουμε την αποτελεσματική αμπαμεκτίνη. Είναι γνωστό ότι κατά τη διαδικασία ζύμωσης του μύκητα αυτού παράγονται 8 διαφορετικές αβερμεκτίνες. Δεν είναι όμως όλες το ίδιο αποτελεσματικές. Η Syngenta, που είναι η πρώτη παραγωγός της αμπαμεκτίνης παγκοσμίως, έχει εντοπίσει ότι οι πιο αποτελεσματικές ως προς το έντομο αβερμεκτίνες είναι η B1A και η B1B. Αυτές οι δύο αβερμεκτίνες είναι αυτές που βρίσκονται μέσα στο Vertimec. Σκοπός μας λοιπόν δεν είναι απλά και μόνο να παρέχουμε ένα προϊόν, αλλά να παρέχουμε ένα προϊόν με πολύ μεγάλη καθαρότητα στις συγκεκριμένες αβερμεκτίνες που είναι και οι πλέον δραστικές, για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Για τον τετράνυχο λοιπόν φροντίζουμε να επέμβουμε έγκαιρα εκεί που εμφανίζεται στα περιθώρια του χωραφιού με το Vertimec, για να κάνουμε σωστή δουλειά και να απαλλαχτούμε από νωρίς. Στη συνέχεια έρχονται διάφορα άλλα έντομα. Η αφίδα και ο θρύπας που ξεκινάνε από τα πρώτα φυλλαράκια του βαμβακιού, αλλά και ο λίγκος, ο οποίος δεν προσβάλλει τα φύλλα, στα οποία όπως είπαμε η ζημιά είναι έμεση, αλλά ο λίγκος προσβάλλει τα καρποφόρο όργανα, όπου η ζημιά είναι άμεση όσον αφορά το τελικό προϊόν, τον καρπό μας, το καρύδι, την ίνα. Η πρότασή μας είναι το ευούρ. Το ευούρ είναι πυρεθρίνη, αλλά tau-fluvalinate, μια ειδική πυρεθρίνη η οποία αποτελεί την πιο ήπια προσέγγιση όσον αφορά και τα ωφέλιμα έντομα και τις μέλισσες. Είναι το λιγότερο επικίνδυνο εντομοκτόνο για ωφέλιμα και μέλισσες σε αυτό το στάδιο. Είναι ένα προϊόν που θα το προτείνουμε για την αρχική εμφάνιση του θρύπα, στα πρώτα-πρώτα στάδια, στα πρώτα πραγματικά φυλλαράκια, αλλά και για την απονωρίς αντιμετώπιση του λίγκου. Ο λόγος που προτείνουμε το ευούρ είναι για να αποφύγουμε την τάση δημιουργίας ανθεκτικότητας σε εντομοκτώνα, για να κρατήσουμε τα σκληρά, ας το πούμε, τα λίγο πιο δυνατά εντομοκτώνα για αργότερα, για τα δύσκολα. Το ευούρ, όπως είπαμε, είναι ήπια προσέγγιση και ο στόχος μας είναι η πρώτη εμφάνιση του θρύπα. Είναι για να καταπολεμήσουμε, να περιορίσουμε τον θρύπα που προσβάλλει τα πρώτα πραγματικά φύλλα, να δώσουμε αέρα, όπως λέμε, στα νεαρά φυτά, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Η ζημιά στα φύλλα είναι έμεση. Δεν καταστρέφει το φυτό μας, δεν καταστρέφει το καρποφόρα όργανα.
απλώς καθυστερεί την εμφάνιση των καρποφόρων οργάνων και έτσι θέλουμε να έχουμε καθαρό φύλλο να αναπτυχθεί γρήγορα ώστε να μπορέσει να προημήσει το βαμβάκι μας. Δεύτερη χρήση του ΕΒΟΥΡ είναι οι αρχές εμφάνισης λίγκου. Εκεί που ξεκινάνε τα πρώτα χτενάκια, εκεί που ξεκινάνε και τα πρώτα τσιμπήματα των χτενιών από το λίγκο, εκεί πρέπει να επέμβουμε με το ΕΒΟΥΡ. Να σώσουμε τα πρώτα χτένια, να δώσουμε προήμηση στην καλλιέργειά μας, να περιορίσουμε την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών λίγκου. Τώρα, αν στην πορεία, καθώς αναπτύσσεται το βαμβάκι μας, παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη έξαρση, με μεγάλη προσβολή από μεγάλους αριθμούς λίγκου, εκεί μπορούμε να αλλάξουμε πλέον δραστική ουσία από το ΕΒΟΥΡ, να περάσουμε σε κάποια άλλη δραστική, πιο εξειδικευμένου εντομοκτώνου μυζητικών εντόμων. Για την αρχή πάντως το ΕΒΟΥΡ είναι αυτό που χρειαζόμαστε και για να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά και να αφήσουμε τα ωφέλιμα έντομα να δουλέψουν. Γιατί το ωφέλιμα έντομα είναι οι σύμμαχοί μας για αργότερα που θα έρθουν πιο δύσκολα στάδια, πιο δύσκολες συνθήκες και χρειαζόμαστε το ωφέλιμα για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση που κάνουμε. Όταν θα έρθει αργότερα, για παράδειγμα, το πράσινο σκουλίκι, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ωφέλιμων εντόμων στο βαμβάκι μας. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Και καταπολέμηση του πράσινου σκουλικιού από νωρίς στην πρώτη γενεά στο βαμβάκι, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Η πρότασή μας είναι το AFIRM. Το AFIRM έχει δραστική ουσία το Emamectin Benzoate. Είναι μια δραστική ουσία η οποία ανήκει σε εντελώς διαφορετική χημική ομάδα από όλα τα δραστικά και από τα παλαιότερα, όπως είναι οι περιθρίνες, αλλά και όπως και από τα νεότερα, όπως είναι οι σπινοσίνες και τα διαμίδια. Το AFIRM έχει ένα διαφορετικό τρόπο δράσης από όλα τα άλλα εντομοκτώνα, με αποτέλεσμα το AFIRM να έχει το ρόλο του να σπάει ανθεκτικότητες. Ο ρόλος του λοιπόν, μια και δεν παρουσιάζει καμία διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλα εντομοκτώνα εναντίον λεπιδοπτερών, είναι να μπορέσουμε να σπάσουμε, να σταματήσουμε την όποια πιθανή δημιουργία ανθεκτικότητας σε άλλα εντομοκτώνα, ώστε να μπορέσουμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε με τρόπο αποτελεσματικό και λειτουργικό. Το AFIRM απορροφάται από τα νεαρά και τρυφερά φύλλα του βαμβακιού. Απορροφάται, έχει διελασματική δράση και δημιουργεί δεξαμενή του Emamectin Benzoate μέσα στο φύλλο. Άρα θα πρέπει να εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά με τρυφερά φύλλα. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση κάποιου ψεκάσματος, συσκευάσματος, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη διείσδυση μέσα στο φύλλο του βαμβακιού, μπορεί να βοηθήσει την καλύτερη διείσδυση του Emamectin μέσα στο φύλλο και την καλύτερη αποτελεσματικότητά του. Έτσι, το Emamectin μπαίνει μέσα στο φύλλο και ενώ από την πρώτη μέρα βρίσκεται στην πάνω επιφάνεια των φύλων όπου κυρίως ψεκάζουμε, μέσα σε 7 το πολύ μέρες θα το δούμε έντονα να υπάρχει και στην κάτω επιφάνεια του φύλου. Άρα, όπου και αν κινούνται τα νεαρά σκουλίκια, τα οποία σε πρώτο στάδιο κινούνται επάνω στα φύλλα, στα πρώτα χτενάκια, στα πρώτα λουλούδια, σε εμφανή δηλαδή όργανα του φυτού μας, εκεί με τη διελασματική του κίνηση που έχει το AFIRM μπορεί να φτάσει στο στόχο και να καταπολεμήσει το σκουλίκι, τα μικρά νεαρά σκουλίκια πάρα πολύ καλά. Το AFIRM λειτουργεί από την ώρα που το νεαρό σκουλίκι βγαίνει από το αυγό. Καθώς βγαίνει από το αυγό και τρώει το ψεκασμένο αυγό, καθώς κινείται επάνω στο φύλλο, τρώει από φύλλο, τρώει από χτένια και από τα πρώτα λουλούδια, προσλαμβάνει τη δραστική ουσία του Emamectin Benzoate, του AFIRM, και έτσι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Παράλληλα, το AFIRM είναι ένα εντομοκτόνο εξειδικευμένο σε λεπιδόπτερα. Δεν επηρεάζει κανένα από τα ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές που έχουμε στο βαμβάκι, με αποτέλεσμα δεν διαταράσει την ισορροπία του οικοσυστήματος και έτσι δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ένα ισορροπημένο περιβάλλον στο βαμβάκι μας για να πάμε στα επόμενα στάδια της καταπολέμησης των εντόμων. Η πρόταση λοιπόν της Syngenta για το AFIRM, η πρόταση του πότε να εφαρμόσουμε το AFIRM είναι στην πρώτη γενιά σκουλικιού, στα νεαρά φυτά με τρυφερά φύλλα. Εκεί που μπορεί να απορροφηθεί καλά, να δουλέψει καλά στην πρώτη γενιά στα νεαρά σκουλικάκια. Άρα θέλει εφαρμογή του AFIRM όταν ακόμη έχουμε την αρχή της οοτοκίας, εκεί που υπάρχουν τα πρώτα νεαρά σκουλικάκια στο βαμβάκι μας. Να μπορέσουμε να σπάσουμε έτσι την όποια πιθανή εμφάνιση ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
να μην προλάβει να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε άλλα εντομοκτώνα, ώστε με τη χρήση του AFIRM να έχουμε πιο αποτελεσματικά άλλα εντομοκτώνα για τη συνέχεια. Να καταπολεμήσουμε τα πρώτα στάδια του σκουλικιού που τρέφονται σε φύλλα και πρώτα χτένια. Να αφήσουμε ανεπηρέαστα τα ωφέλιμα και να κάνουμε ουσιαστικά μέσω του AFIRM πιο αποτελεσματικά τα άλλα εντομοκτώνα στους επόμενους ψεκασμούς. Αυτός είναι ο στόχος μας με το AFIRM. Να φέρουμε ένα αποτέλεσμα με διάρκεια για τη συνέχεια της καλλιέργειας. Στην οποία συνέχεια της καλλιέργειας, τέλος Ιουλίου, έρχονται τα δύσκολα. Τέλος Ιουλίου, το πράσινο σκουλίκι είναι ένα έντονο πρόβλημα, έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό και είναι δυνατόν να προκαλέσει πολύ σοβαρές ζημιές στα κύρια καρποφόρο όργανα, στα καρύδια, και έτσι να μας ζημιώσει άμεσα την παραγωγή μας. Ενώ παράλληλα, σε κάποιες περιοχές, περιορισμένα δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο γίνεται και η εμφάνιση του ρόδινου σκουλικιού. Η πρότασή μας σε αυτή την περίπτωση είναι το αμπλίγκο. Το αμπλίγκο είναι ένας συνδυασμός δύο δραστικών. Και μάλιστα δύο δραστικών σε πλήρη δόση εφαρμογής του καθένα. Είναι ο συνδυασμός του λάμδα σαϊάλοθριν, του γνωστού καράτε, στην πλήρη δοσολογία του, αλλά και του χλωροαντρανιλιπρόλ, επίσης στην πλήρη δοσολογία του. Είναι ένα διπλά δυνατό, όπως το λέμε, εντομοκτώνο, με διπλό τρόπο δράσης. Και knockdown δράση, μέσω του λάμδα σαϊάλοθριν, μέσω του καράτε, που χτυπάει και ενήλικα, αλλά και σε κάποιο βαθμό και τα νεαρά, τις νεαρές προνύμφες, αλλά και δράση μεγάλες διάρκειας του χλωροαντρανιλιπρόλ, το οποίο είναι αρκετά έμονο επάνω στην επιφάνεια του φύλου που πέφτει, μένει εκεί και διαρκεί για αρκετές μέρες, ώστε να καλύπτει και τα επόμενα σκουλικάκια που θα εμφανιστούν και μετά τον ψεκασμό μας. Άρα με το αμπλίγκο μπορούμε να έχουμε μία εφαρμογή, αλλά με πολλαπλή δράση. Το λάμδα σαϊάλοθριν επιδρά και στα ενήλικα, τα οποία είναι στην οτοκία. Άρα μπορούμε με το λάμδα σαϊάλοθριν που περιλαμβάνεται μέσα στο αμπλίγκο, με το καράτε που περιλαμβάνεται μέσα στο αμπλίγκο, να καταπολεμήσουμε τα ενήλικα πριν αυτά οτοκίσουν ή κατά τη διάρκεια της οτοκίας. Γιατί όπως είπε ο Παναγιώτης Κωστίκας, κρατάει μέρες η οτοκία. Όσο μπορέσουμε να διακόψουμε και να τη φρενάρουμε, είναι καλύτερα. Επίσης έχει μια δευτερεύουσα δράση στις μικρές προνύμφες. Μόλις αυτές βγαίνουν από το αυγό και είναι πολύ μικρές, εκεί μπορεί να βοηθήσει να συνδυασμό φυσικά με το πολύ ισχυρό χλωροαντραλιλιπρόλ. Το χλωροαντραλιλιπρόλ καταπολεμεί τις προνύμφες, όχι τα ενήλικα, από τη στιγμή της εκόλαψης του αυγού μέχρι και μεγαλύτερων σταδίων. Άρα θα πρέπει να το κάνουμε νωρίς στην εφαρμογή του αμπλίγκο, ώστε να έχουμε δράση και έναντι των ενηλίκων, και έναντι των προνυμφών και των πρώτων που θα εμφανιστούν τότε που ψεκάζουμε, αλλά και των επόμενων μέσω της διάρκειας δράσης του χρονοτρελιπρόλ τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά το χρονοτρελιπρόλ προσθέτει διάρκεια δράσης, προσθέτει εύρος έναντι προνυμφών που εκολάπτονται αργότερα, πιο καθυστερημένα. Το αλάμδα σαϊάλοθριν επίσης έχει μια δευτερεύουσα δράση και σε άλλα έντομα, όπως οι βρωμούσες, οι οποίες επίσημα πλέον περιλαμβάνονται μέσα στο φάσμα δράσης, έχει εγκεκριμένη χρήση και στις βρωμούσες λόγω του λάμδα σαϊάλοθριν που περιέχει μέσα του, το αμπλίγκο. Έτσι ουσιαστικά το αμπλίγκο με το συνδυασμό των δύο δραστικών μειώνει την αναγκαιότητα να γίνουν επιπλέον ψεκασμοί που θα καλύψουν κάποια δευτερεύοντα έντομα, αλλά και μας βοηθάει να αποφύγουμε τους πιθανούς αυτοσχέδιους συνδυασμούς μειγμάτων μέσα στο ψεκαστικό βιτίο. Το αμπλίγκο είναι ένα έτοιμο μείγμα, δοκιμασμένο, δύο δραστικών, ώστε να μπορεί με ευκολία να κάνετε μία εφαρμογή για να καλύψουμε περισσότερα προβλήματα. Το αμπλίγκο, όπως είπα, πρέπει να το εφαρμόσουμε στην αρχή. Εκεί που έχουμε την πλήρη οτοκία, εκεί που έχουμε το μέγιστο πτήσεων των ενήλικων εντόμων, να χρησιμοποιήσουμε το αμπλίγκο και για να καταπολεμήσουμε τα ενήλικα που πετούν εκείνη την περίοδο στο χωράφι μας και κάνουν διαδοχικές οτοκίες, αλλά και να πιάσουμε τα σκουλικάκια από την αρχή. Το λάμδα σαϊάλοθριν λειτουργεί εδώ, στην αρχή, και το χλωροαντρανιλιπρόλ διαρκεί όλο το υπόλοιπο διάστημα για να πιάσει και καθυστερημένες γένες, καθυστερημένες εκολάψεις, καθυστερημένες σκουλικάκια που θα κυκλοφορήσουν αργότερα στο βαμβάκι μας. Έτσι το αμπλίγκο μπορεί να είναι απλό, μια και είναι ένα σκεύασμα, ένα μπουκάλι, ένα μπετόνι, μια και έξω να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι αξιόπιστο γιατί βασίζεται σε δύο γνωστές δραστικές, και στο λάμδα σαϊάλοθριν και στο χλωροαντρανιλιπρόλ,
είναι ένα διαφορετικό εντομοκτόνο, το οποίο μπορεί να καλύψει πολλά πράγματα μαζί, έχοντας τις δύο δραστικές, και είναι μοναδικός του είδους του που έχει αυτές τις δύο δραστικές. Τέλος, μια μικρή αναφορά στο καράτε, αν και ήδη αναφερθήκαμε στις δυνατότητες του λάμδα σαν άλοθριν που μπορεί να προσφέρει έναντι των εντόμων. Το καράτε, το γνωστό λάμδα σαν άλοθριν με ζέον τεχνολογία στην πράξη. Το πρώτο λάμδα σαν άλοθριν που κυκλοφόρησε έχει τη ζέον τεχνολογία με μικροκάψουλες που βελτιώνουν τη δράση του συστατικού του. Είναι δοκιμασμένα το αποτελεσματικότερο μέσο για την αντιμετώπιση του ρόδινου σκουλικιού. Συμπληρώνει ουσιαστικά και ολοκληρώνει το πρόγραμμα φυτοπροστασίας σε περιοχές που εμφανίζεται το ρόδινο σκουλίκι. Το ρόδινο σκουλίκι πιθανόν να μην είναι ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που καλύπτει κυρίως πολύ ζεστές περιοχές, κυρίως της Θεσσαλίας και δευτερευόντως και της Κεντρικής Μακεδονίας, και σπάνια και στη Ροδόπη έχει εμφανιστεί. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Με τη βοήθεια του λάμδα σαν άλοθριν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και με το καράτε όπου χρειαστεί, για να μπορέσουμε να έχουμε καθαρό το βαμβάκι μας και από αυτό το πρόβλημα. Στο βαμβάκι λοιπόν η Syngenta έχει προτάσεις από την αρχή της σποράς μέχρι και στο τέλος της καλλιέργειας. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από ζυζανιοκτώνα, τα οποία σωστά συνδυαζόμενα μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε ένα καθαρό χωράφι, ενώ τα εντομοκτώνα στο σωστό στάδιο και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εχθρός, με σωστή χρήση μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για ποιοτικό βαμβάκι και υψηλή παραγωγή. Τέλος, στη Syngenta είπαμε να βοηθήσουμε λίγο να ενισχύσουμε το τζογάρισμα απέναντι στο καλύτερο βαμβάκι, απάνω στην καλύτερη παραγωγή. Βγάζουμε ένα διαγωνισμό στον οποίο μπορεί όποιος χρησιμοποιήσει τα τέσσερα αγραφόμενα προϊόντα, Dual, Zetrola, Orlando, Ampligo ή οποιοδήποτε από αυτά τα τέσσερα, μπορεί και ένα μόνο, δύο, τρία από αυτά, να χρησιμοποιήσει αυτά τα προϊόντα και να μπει στο διαγωνισμό ώστε να πάρει τα λεφτά του ενός, δύο, τριών, τεσσάρων προϊόντων που χρησιμοποίησε, όχι απλώς πίσω, αλλά επί τέσσερα πίσω. Όποιος λοιπόν χρησιμοποιεί κάποιο από αυτά τα τέσσερα προϊόντα της Syngenta, ζυζανιοκτώνα ή το Ampligo εντομοκτώνο, μπορεί να μπει στο site της Syngenta, στο διαγωνισμό 4x4, να καταχωρήσει τα στοιχεία του και με βάση τα τιμολόγια του ενός έως τεσσάρων προϊόντων που χρησιμοποίησε, μπορεί να πάρει τα λεφτά του πίσω έως και επί τέσσερα. Ο ένας μεγάλος τυχερός λοιπόν μπορεί να έχει και καλύτερη παραγωγή με τα προϊόντα της Syngenta στο βαμβάκι του, αλλά και να έχει την τύχη να πάρει πίσω τα λεφτά του με το παραπάνω. Αυτά είχαμε να σας παρουσιάσουμε σχετικά με τη Syngenta και τα προϊόντα, το πρόγραμμα φυτοπροστασίας στο βαμβάκι. Θα ήθελα λοιπόν, Παναγιώτη Κωστίκα, αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Παναγιώτη, έχουμε μία ερώτηση τώρα από έναν κύριο ο οποίος αναφέρεται ως admin, βέβαια, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Καταρχάς, συγγνώμη αν δεν ακουγόμουν χαμηλόφωνα στη διάρκεια της παρουσίασης. Είδα ένα μήνυμα αργότερα, συγγνώμη κιόλας. Ελπίζω να ακούστηκαν αυτά που είπα. Για την πρώτη γενιά αναφέρεται ο κύριος για το πράσινο σκουλίκι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Αν προτείνουμε βουρ ή αφίρμ και σε ποιες δοσολογίες. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι το αφίρμ κατά κόρον είναι η πρότασή μας καταρχάς σίγουρα για την πρώτη γενιά. Έχει χρησιμοποιείται και στο εξωτερικό κατά κόρον και εκείνη η τοποθέτησή του και σκέτο. Η δοσολογία του βέβαια λίγο ξεφεύγει εκεί από τα 150 που είναι ετικέτα, νομίζω φτάνουν στα 200. Χρησιμεύει πάντα και ένα σκεύασμα τύπου αμινοξύ για να απορροφηθεί γρήγορα μέσα στο φύλλο και να μην χάσει αποτελεσματικότητα. Ανάλογα με την ένταση της προσβολής, μπορεί να βοηθήσει σαφώς και το ευούρ σε δοσολογία που είναι ευέλικτη για το ευούρ. Έτσι, μπορεί να παίξει και με τα 20 γραμμάρια, μπορεί να παίξει και με τα 40 γραμμάρια το ευούρ, σε συνδυασμό με το αφύρμ. Λαμβάνουμε υπόψη και την οικονομικότητα του συνδυασμού αυτού. Δεν θέλουμε να κάνουμε και ένα βιτίο το οποίο να μας κοστίσει ένα κάρο λεφτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ευελιξία στη δοσολογία του ευούρ, αλλά και πολύ καλή αποτελεσματικότητα του αφύρεμα από μόνο του, και ειδικά να χρησιμοποιηθεί με ένα σκεύασμα όπως τα αμινοξέα. Ναι, για την ερώτηση αυτή ήθελα να συμπληρώσω ότι σωστά, ένα σκεύασμα αμινοξέων μπορεί να βοηθήσει τη διεισδυτικότητα στο φύλλο του αφύρμ, ώστε να μπει μέσα στο φύλλο και να κάνει τη δουλειά τότε που πρέπει, εκεί που πρέπει. Για το ερώτηση που ρωτάει μετά είναι πάλι για το αφύρμ. Εγώ θα λέγω όχι προσκολλητικό. Το προσκολλητικό δεν θέλουμε να μείνει το αφύρμ πάνω στην επιφάνεια του φύλου. Είναι αντίστοιχο με το βέρτιμεκ και με την απαμεκτίνη. Πρέπει να δημιουργήσει δεξαμενή εντός του φύλου, κάτω από την εφημερίδα.
το οποίο σημαίνει θέλουμε αμινοξύ ή κάποιο προϊόν το οποίο να το βοηθήσει να περάσει μέσα στο φύλλο και όχι να μείνει στην επιφάνεια. Σχετικά με την επόμενη ερώτηση θέλω να προχωρήσω, που αναφέρεται ο Στέλιος ότι υπάρχει μια έξαρση του σκουλικιού κάθε 6 με 7 χρόνια. Αυτό είναι κάποιο στατιστικό, εμπειρικό στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, ούτε μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Είναι μια κατάσταση που αρκετοί από εμάς μπορεί να συμφωνήσουμε ότι κάπως έτσι συμβαίνει, αλλά δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε ότι δεν είμαστε στη φάση αυτή ή ότι είμαστε πρέπει να προσέχουμε. Εμείς θα πρέπει να προσέχουμε έτσι και αλλιώς, να παρακολουθούμε τα χωράφια με παγίδες, με συχνή επιθεώρηση και παρακολούθηση των χωραφιών, ώστε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δουλειά μας πριν διαπιστώσουμε το αν ισχύει η εξαετία ή η εφταετία. Στο παρόν δεν βλέπω άλλη ερώτηση, αν θα προκύψει καμία τώρα στην πορεία. Ό,τι κατάλαβα πάντως για το αμπλίγκο είναι κατανοητή η χρήση του Παναγιώτη, πιο πολύ εστιάζουμε στο αφήρμα, έτσι. Ναι. Εντάξει, το αφήρμα είναι η λύση που θέλουμε για να πολλαπλασιάσουμε τη δράση του αμπλίγκο. Χρησιμοποιώντας το αφήρημ, το αμικτίν μπενζοέιτ στην γενεά τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, με τη βοήθεια και κάποιου αμινοξέως ίσως για καλύτερη διείσδυση, μπορούμε να σπάσουμε τις όποιες πιθανές ανθεκτικότητες πάνε να εμφανιστούν σε κάποιες περιοχές και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματικά εντομοκτόνα όπως το αμπλίγκο στα επόμενα στάδια. Ο Ανδρέας έχει την ερώτηση για το συνδυασμό ζυζανιοκτώνων ή αγροστοδοκτώνων με τα εντομοκτώνα που αναφέρθηκαν. Φαντάζομαι ότι επειδή το αγροστοδοκτώνο πέφτει αρκετά νωρίς, θα συζητάμε τώρα για καταπολέμηση αφίδας ή τετράνουχου νωρίς ή τρύπα. Πράσινο σκουλίκι μαζί με ζυζανιοκτώνο τώρα. Ναι, πράσινο σκουλίκι, τα εντομοκτώνα όπως σαν πλίγκο δεν το συνδυάζουμε με τίποτα, αλλά για αν μιλάμε τώρα για κάποιο ευούρ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φάση που βάζουμε ένα ζυζανιοκτώνο με μεταφυτρωτικό αγροστοδοκτώνο για παράδειγμα, εκεί δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα με το ευούρ. Δεν έχουμε δει για όλο το σύνολο των εντομοκτώνων. Μια ερώτηση από τον κύριο Μιχάλη Θεοδοσίου είναι ότι με την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, πότε ακριβώς επεμβαίνουμε για την καταπολέμηση του λίγκου. Το πολύ προληπτικό είναι με την εμφάνιση των πρώτων χτενιών. Αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε και την παρακολούθηση μέσα στο χωράφι και να μην κάνουμε απλά και μόνο προληπτικούς ψεκασμούς, με το που βλέπουμε ότι είμαστε στο στάδιο των πρώτων χτενιών, περπατάμε στο χωράφι, παρακολουθούμε, όπως είπε ο Παναγιώτης, το αν υπάρχουν υπτάμενοι λίγκοι, παρακολουθούμε αν εμφανίζονται κάποια έντομα και εκεί θα πάρουμε την απόφαση αν θα επέμβουμε άμεσα ή μπορούμε ακόμη και να αφήσουμε τον ψεκασμό για λίγο αργότερα. Εντάξει, για το λίγο πάντως, επειδή είναι και ένα λίγο ντροπαλό έντομο που δεν μας αφήνει εύκολα να το παρατηρήσουμε το ίδιο, δηλαδή συνήθως το ψάχνεις και πετάει και εύκολα να φύγει, λίγο ελέγχουμε τις προβολές ή αν μπορούμε να κάνουμε αυτό με την απόχη που μπορούμε να το συλλάβουμε πιο εύκολα και να τον τσεκάρουμε αν υπάρχει στο χωράφι. Πάντως, ναι. Περπατώντας το χωράφι και βλέποντας το πλάι, συνήθως βλέπεις τα πεσμένα χτένια που είναι η ένδειξη, οπότε μετά βλέπεις τι σημάδια, αν έχει αυτή τη χαρακτηριστική, την ουλή στο σημείο του χτενιού, είναι ένδειξη για λίγο, αλλά πας έτσι ουσιαστικά δειγματοληπτικά και με έλεγχο το τι έχει χτυπήσει πιο πολύ, δεν εντοπίζει τόσο εύκολα το ίδιο το έντομο. Ευχαριστούμε και για τον Γρηγόρη για την πληροφορία για τον καιρό. Από Γιάννητσα έρχεται ήπια καταιγίδα. Δεν ξέρω πόσο ήπια μπορεί να θεωρηθεί μια καταιγίδα. Πάντως, εντάξει, όχι καταστροφική, φαντάζομαι. Εντάξει, μια βροχούλα τι θέλαμε, όχι αυτή που έχουν στάρια προς το παρόν. Όλο το απόγευμα πάντως, οι συνθήκες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη που παρακολουθώ είναι έτοιμοι για μπόρα καταιγίδα. Ελπίζω να μην υπάρχουν ακραία φαινόμενα τα οποία θα προκαλέσουν ζημιές ή καλλιέργειες. Να είναι μια ήπια βροχούλα που θα βοηθήσει στην ύπαρξη υγρασίας. Πολλές καλλιέργειες μπορεί να το θέλουν και να μην έχουμε ζημιές. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, πιστεύω να είχαμε μια χρήσιμη παρουσίαση, μια χρήσιμη ανάλυση της κατάστασης στο Βαμβάκι. Πιστεύουμε να βοηθήσαμε με τις προτάσεις που κάναμε και με την ανάλυση των εντομολογικών προβλημάτων.
Στόχος μας, σαν γεωπόνητη Συντζέντα, είναι από εδώ και πέρα, έστω και πιο προσεκτικά, έστω και πιο περιορισμένα, να παρακολουθούμε τους αγρούς, να παρακολουθούμε τα χωράφια και να βλέπουμε την κατάσταση από κοντά. Θέλουμε να συναντηθούμε με τους περισσότερους από εσάς, λίγοι-λίγοι, όχι πολύ μαζικά. Δεν είμαστε σε φάση να μπορούμε να κάνουμε μαζικές εκδηλώσεις, αλλά θέλουμε να είμαστε από κοντά, να παρακολουθήσουμε αυτά που είπαμε στην πράξη και να βγάλουμε τα συμπεράσματα πλέον στο χωράφι από εδώ και πέρα και όχι απλά και μόνο στην παρουσίαση. Μια και υπάρχει μια ακόμη ερώτηση από τον κύριο Γκανίδη. Σε χωράφια που υπήρχε ζημιά την προηγούμενη χρονιά από λίγκο, ποιες είναι οι πιθανότητες να έχουμε και φέτος? Σύμφωνα με όσα γνωρίζω, κύριε Γκανίδη, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ότι ο λίγκος από χωράφι σε χωράφι μπορεί να είναι μεταδοτικός από χρονιά σε χρονιά. Δεν είναι θέμα χωραφιού δηλαδή. Μπορεί να αφορά μια περιοχή όπου συνηθίζει να υπάρχει μια έξαρση του λίγκου και να υπάρχει και άλλη χρονιά, αλλά δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε χωράφι με χωράφι. Είναι υπτάμενο έντομο, μπορεί να πάει να γεννήσει σε πολλές περιοχές και έτσι να υπάρχει διάδοση μεγάλη του εντόμου από μια περιοχή σε άλλη. Άρα εμείς τον λίγκο θα είμαστε με το όπλο παραπόδα, με το ευούρ παραπόδα, για να κάνουμε τη δουλειά από νωρίς, πριν υπάρξει το πρόβλημα σοβαρό, πριν χάσουμε τα πρώτα σημαντικά χτένια και καρύδια. Παρακαλώ, αν βρούμε κάποιο παραπάνω στοιχείο, θα επανέλθουμε στον κύριο Γκανίδη για απάντηση και στους περισσότερους. Βεβαίως. Όσον αφορά την επιδημιολογία του συγκεκριμένου εντόμου. Όσον αφορά το ερώτημα, το αν ένα ξεχασμένο αφύρμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι, τυπικά η χρονική σταθερότητα ενός σκευάσματος είναι στα 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε με σιγουριά κατά πόσο θα είναι δραστικό κατά 90%, 80%, ή αν έχουν περάσει 5-6 χρόνια, αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε και κάτι κακό στη χρήση του. Θα προτιμούσαμε... Πρέπει να ξέρουμε τις συνθήκες αποθήκευσης του προϊόντος. Εντάξει, αποθήκη φαντάζομαι, υπόγειο, δροσερό κλπ. Η νόμιμη χρήση επίσης του προϊόντος είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Οπότε αυτά είναι που μπορούμε να πούμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Μπράβο. Μέχρι στα 2 χρόνια από την παραγωγή του είναι μια χαρά. Δεν έχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα και θέμα συνθήκων. Νομίζω είμαστε OK. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι ο Κώστας ο Οικονομίδης. Μόνο να ευχαριστήσω ήθελα όλο τον κόσμο που και σήμερα ανταποκρίθηκε και εσάς. Πολύ καλή παρουσίαση, παιδιά. Μπράβο. Και όπως έγραψα κάποια στιγμή στο chat, επιφυλασσόμαστε εμείς με τις τεχνολογίες τις συγκεκριμένες, αλλά και με άλλους τρόπους που το αφήνουμε για έκπληξη. Θα συνεχίσουμε και στη διάρκεια του καλοκαιριού να είμαστε κοντά σας. Εξάλλου, δεν ξέρω αν προβλέπονται πολλές διακοπές αυτό το καλοκαίρι, οπότε εδώ θα είμαστε να τα λέμε και με άλλους τρόπους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και καλό βράδυ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.